Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Απόψε, στην πρώτη εναρκτήρια συνομιλία, μια σειρά συζητήσεων, οι οποίες θα επακολουθήσουν με επίκεντρο τις πολλαπλές επιπτώσεις του COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαι η δημοσιογράφος Βίκη Φλέσα και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Σιμεών Τσομόκο, καθώς επίσης τον κύριο Γιάννη Θωμάτο από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπως επίσης και για την τεχνική υποστήριξη αυτής της συνομιλίας, τον κύριο Φώτη Δεσποτίδη και τον κύριο Γιώργο Μαρκαντονάτο. Μαζί μας απόψε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την εναρκτήρια συζήτηση, έχουμε κοντά μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια της νεότερης ελληνικής ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Κατερίνα Γαρδίκα. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κυρία Φλέσσα. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για την ωραία συνομιλία που υπόσχεται αυτή η συνάντηση, τον κύριο Τσομόκο και τον κύριο Θωμάτο από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και τους συνεργάτες σας που καθιστούν αυτή τη σύνδεση εφικτή. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, λοιπόν, είπαμε και στην αρχή, φίλες και φίλοι, ότι αυτές οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την 5η επί παραδείγματι, στις 9 Απριλίου, 4 ώρα το απόγευμα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα προς τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου για την αντιμετώπιση του COVID-19, με καλεσμένους τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Γερούν Ντάισεμπλουμ, τον οικονομολόγο Ζαν Πισανή Φέρι, τον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, κύριο Αλέξη Πατέλη, με συντονίστρια την κυρία Μαρία Δεμερτζή, από την αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Μπρίγκελ. Κυρία Γαρδίκα, το θέμα μας σήμερα είναι ιστορικό. Και προτείνω να ξεκινήσουμε με τον τίτλο αυτής της συνομιλίας, εάν μπορεί και πώς μια επιδημία να αλλάξει τον ρουν της ιστορίας, να μας φέρετε κάποια παραδείγματα διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, καθότι ασχολείστε κυρίως με θέματα κοινωνικής ιατρικής και μάλιστα τα τελευταία 16 χρόνια έχετε δώσει έμφαση και σε ερευνητικό επίπεδο σε αυτά τα ζητήματα. Έχετε γράψει και ένα σχετικό βιβλίο για την ελονοσία, η οποία ταλάνιζε επί έτη τη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το ερώτημα, το στοιχειώδες. Μπορεί και πώς? Σας ευχαριστώ, κύριε Ρέσα. Όταν μιλάμε για τον ρου της ιστορίας, μιλάμε για ένα μέγεθος για το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου θέματα κλίμακας. Και αν θέλουμε να ανατρέξουμε στο παρελθόν για μεγάλης κλίμακας επιδράσεις στην πορεία της ανθρωπότητας, μπορούμε να δούμε την μεγάλη επιδημία της Πανόλου στον 14ο αιώνα, τον λεγόμενο Μαύρο Θάνατο, που επίσης έχει ονομαστεί δεύτερη πανδημία Πανόλους. Η πρώτη ήταν την εποχή του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα. Τον 14ο αιώνα έχουμε μια νέα επίσκεψη της Πανόλους από την Κεντρική Ασία, ακολούθησε το δρόμο του μεταξιού, έφτασε στην Κρυμαία, στην Πόλη Κάφα, και η Πόλη Κάφα εκείνη την εποχή ήταν υπό τον έλεγχο των Γενουατών. Τα γενουάτικα πλοία έφεραν την επιδημία στην Κωνσταντινούπολη, στη συνέχεια στη Σικελία και από εκεί σε όλη την Ευρώπη. Έκανε ένα κύκλο από την Δυτική έως την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, έφτασε έως την Ρωσία. Υποχώρησε για μερικές δεκαετίες και άρχισε να επανέρχεται σε αλλεπάλληλα κύματα μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα. Η συνάντηση αυτή της ανθρωπότητας με την Πανόλη του 14ου αιώνα ήταν πολύ επώδυνη. Κατά εκτιμήσεις, και πάντα για εκτιμήσεις μιλάμε, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μετρήσεις, πρέπει να εξαλείφθηκε το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης. Με συνέπειες... Ναι, ναι, από την επιδημία. Με συνέπειες περίπου... προφανώς...
100 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε. Ναι, 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 ναι. Ολόκληρες περιοχές έμειναν έρημες, πόλεις έχασαν με το μισό τους πληθυσμό και οι προφανείς συνέπειες ήσαν δημογραφικές, με ερήμωση, όπως είπα προηγουμένως, περιοχών ολόκληρων. Αλλά οι συνέπειες δεν ήταν μόνο δημογραφικές, υπήρχαν συνέπειες και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι έβλεπαν τον εαυτό τους σε σχέση με το θείο, με την Εκκλησία. Οικονομικές συνέπειες τεράστιες, για παράδειγμα, στις αγροτικές εργασίες οι γεωκτήμονες δεν έβρισκαν εργατικά χέρια, οπότε σημειώθηκε αλματώδης αύξηση στο κόστος της εργασίας. Και κατά συνέπεια αύξηση στις τιμές των τροφίμων, άλλαξε η ζωή των Ευρωπαίων δραματικά. Και υπάρχει μία μελέτη σχετικά πρόσφατη που προσπαθεί να ανιχνεύσει τις διαδρομές μέσω των οποίων προχώρησε η επιδημία στο σώμα της Ευρώπης και συμπεραίνει ότι η επιδημία ακολούθησε τις διαδρομές των πλοίων μέσα από τις διόργειες και τα ποτάμια και τα λιμάνια στο εσωτερικό της Ευρώπης. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση. Μετά την υποχώρηση της Πανόλους το 1300... Ξεκίνησε η επίσκεψη της Πανόλους στην Ευρώπη το 1347 και υποχώρησε μετά το 1351, αλλά στη συνέχεια επαναρχόταν σε αλλεπάλληλα κύματα και έχουμε επιδημίες πανόλους σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αρκετά συχνά και μια από τις πολύ σημαντικές επιδημίες τον 17ο αιώνα είναι η επιδημία που έπληξε το Λονδίνο το 1665 με 66. Προκάλεσε... Τότε είχαμε και πολύ... τη μεγάλη φωτιά. Το 66, ναι. Την, και, διπλό το κακό. Μεγάλη τραγωδία για το Λονδίνο. Έκλεισαν τα θέατρα, έκλεισαν τα πάντα. Και μάλιστα ο Samuel Pepys, που ήταν ένας κρατικός λειτουργός και την περίοδο στην Αγγλία, έχει καταγράψει τις εντυπώσεις του από την Πανόλη πολύ γλαφυρά μέσα στο ημερολόγιο του. Μπορούμε, αν θέλετε, να δούμε εικόνες από την που αποτυπώνουν την Πανόλη στο Λονδίνο το 1665. Θα μπορούσαμε να δούμε την εικόνα 8, αν θέλετε. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τις φωτογραφίες και την έρευνα που κάνατε χάρη σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, εδώ είναι μια γειτονιά του Λονδίνου που δείχνει τους Λονδρέζους να βγάζουν από τα σπίτια τους νεκρούς και δεξιά υπάρχει μια επιγραφή στο σπίτι που έχει αρρώστους από την Πανόλη και γράφει «May Lord have mercy», να μας ελεήσει ο Θεός. Και μπορούμε να δούμε και την επόμενη εικόνα από την εικόνα 9, ναι, που δείχνει το θανατικό στο Λονδίνο, την εκφορά των νεκρών με τα κάρα, τις ακολουθίες, τους τάφους κτλ. Είναι αρκετά ανατριχιαστική όλη η πραγματικότητα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Για τις εικόνες τώρα, να πω δύο λόγια για την προέλευσή τους. Μια πολύ σημαντική πηγή εικονογράφησης για τέτοια ζητήματα είναι το αρχείο εικόνων της βιβλιοθήκης Welcome στο Λονδίνο που τις παρέχει, είναι public domain, οπότε μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τις εικόνες του. Δεν προέρχεται από προσωπική μου έρευνα, είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και θα τις μοιράζομαι με εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης των επιδημιών στην πρόσφατη ιστορία είναι η οργάνωση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις επιδημίες. Και μια εμβληματική περίπτωση για αυτή την ιστορία είναι ο τρόπος που αντιμετώπισαν
τα κράτη της Ευρώπης, τις επιδημίες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου έχουμε συχνές επιδημίες εξανθηματικού τύφου, αλλά στο τέλος του πολέμου, όπως είχαμε στην Ελλάδα ρεύματα προσφύγων από τον Κάυκασο, από τον Πόντο και από την Μικρά Ασία, το ίδιο συνέβαινε και στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη με τη χάραξη των νέων συνόρων με τη Συνθήκη των Βερσαλιών. Μεγάλα ρεύματα προσφύγων μετακινήθηκαν από την Ανατολική Ευρώπη στην Κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας μαζί τους και εξαπλώνοντας την επιδημία εξανθηματικού τύφου. Τότε η Πολωνία, που ήταν ένα νέο κράτος που δημιουργήθηκε από την Συνθήκη των Βερσαλιών, είχε τον τσιόδρα της, τον επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ονόματι Λούντβιχ Ράιχμαν, ο οποίος είχε σταδιοδρομήσει στην Βρετανία και όταν δημιουργήθηκε το Πολωνικό κράτος, γύρισε στην πατρίδα του και ανέλαβε αυτή την υπηρεσία. Αντιμετώπισε με μέτρα την επιδημία του εξανθηματικού τύφου και η κοινωνία των εθνών που δημιουργήθηκε ακριβώς τότε, η οποία δεν ενδιαφερόταν μόνο για την εξασφάλιση της ειρήνης, αλλά έβλεπε ως παράγοντα εγγύησης της ειρήνης την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των κρατών, δημιούργησε μια επιτροπή επιδημιών, την Epidemics Commission, από την οποία το 1924 δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, που είχε πραγματικά αποτελέσματα και βοήθησε και την αντιμετώπιση επιδημιών στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι εμβόλια κατά του εξανθηματικού τύφου έστειλαν στην Ελλάδα οι Πολωνοί, από αυτά που τους περίσσευαν. Υπήρχε δηλαδή μια... Από τότε η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Φαίνεται τελικά... οργανωμένης πλέον διεθνούς κοινότητας. Να, φαίνεται τελικά ότι κάθε εποχή και κάθε χώρα, κυρία Γαρδίκα, χρειάζεται τον τσιόδρα της. Και θα ήθελα να μείνουμε στην περίπτωση της Ελλάδος, γιατί μιλήσατε και για τις προσφυγικές ροές μετά την μικρασιατική καταστροφή. Δεν έφεραν οι πρόσφυγες τότε εδώ, να το διευκρινίσουμε. Να δείξουμε τη φωτογραφία του Ράιχμαν, που παρέλειψα. Ναι, την εικόνα βεβαίως, βέβαια. Να τον μνημονεύσουμε, φυσικά. Ναι. Τον τσιόδρα της Πολωνίας τότε. Ναι. Αυτός ήταν. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και να επανέλθουμε, σας ευχαριστούμε πολύ, να επανέλθουμε λοιπόν στα δικά μας, να δούμε ποιες ήταν και πώς επηρέασαν την Ελλάδα οι επιδημίες, πότε είχαμε ενδημίες και να πούμε λιγάκι αν έχετε την καλοσύνη για αυτό το προσφυγικό ρεύμα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ότι ήταν οι πρόσφυγες αυτοί οι οποίοι νόσησαν εδώ στην Ελλάδα, διότι δεν είχαν ανοσία, τα αντισώματα, δεν έφεραν κάποια νόσο από εκεί. Ωραία. Θέλετε να μιλήσουμε για επιδημίες ή για την ενδημική πραγματικότητα στην Ελλάδα? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, από τις επιδημίες. Επιδημίες, ωραία. Παρ' όλα αυτά, το σοβαρότερο πρόβλημα για την Ελλάδα ήταν οι ενδημικές ασθένειες. Mm-hmm. Αλλά ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης, στην περίοδο του Καποδίστρια και κυρίως από την οργάνωση του κράτους επί Βαβαρών, που άφησε μονιμότερους θεσμούς, το κράτος φρόντιζε όσο μπορούσε να επιτηρεί τα σύνορα και τα λιμάνια για εισβολή επιδημικών ασθενειών. Και το δίκτυο λιμοκαθαρτηρίων και καραντίνας που οργανώθηκε στην Ελλάδα, κυρίως οργανώθηκε μετά το 1845. Οι επιδημίες που έπληξαν δεν αντιμετωπίστηκαν από αυτό το δίκτυο και έπληξαν σοβαρά τη χώρα, ήσαν η εξής, θα έλεγα, μια από τις σοβαρότερες επιδημίες ήταν η επιδημία του 1854, ήταν η επιδημία χολέρας. Αυτή η επιδημία ήρθε από τα πληρώματα
του γαλλικού και του βρετανικού στόλου που κατέλαβαν τον Πειραιά και την Αθήνα κατά τη διάρκεια του Κρημαϊκού πολέμου. Mm-hmm. Άλλοι και οι Βρετανοί αντικατέστησαν την φιλορωσική κυβέρνηση που υπήρχε στην Ελλάδα με μια φιλοδυτική κυβέρνηση και τα πληρώματα έφεραν μαζί τους τη μόλυνση της χολέρας, με αποτέλεσμα να διαδοθεί στην Αθήνα και στον Πειραιά και σε άλλα λιμάνια της χώρας η χολέρα. Να φανταστείτε ότι η Αθήνα έχασε το 1/10 του πληθυσμού της από χολέρα. Έχασε περίπου 3.000 ανθρώπους σε ένα πληθυσμό 30.000, σε ένα πληθυσμό 30.000 κατοίκων της Αθήνας στην εποχή εκείνη. Και ξαναήρθε χολέρα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου και ο ελληνικός στρατός στη Μακεδονία αλλά και ο βουλγάρικος στρατός στη Μακεδονία επλήγησαν από χολέρα. Το ευτύχημα για τον ελληνικό στρατό ήταν ότι αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς της εποχής εκείνης. Δεν θα έλεγα την υγειονομική υπηρεσία της εποχής εκείνης, γιατί ήταν επίτευγμα συγκεκριμένων γιατρών εκείνης της εποχής. Με εμβόλια, εμβολίασαν το στρατό στη Μακεδονία και τους χωρικούς της περιοχής. Και η αντιμετώπιση της χολέρας στον ελληνικό στρατό φαίνεται να συνέβαλε, αλλά όχι στον βουλγαρικό, φαίνεται να συνέβαλε στην επικράτηση των Ελλήνων, των Βουλγάρων, στον δεύτερο στον νικηφόρο αποτέλεσμα. Ναι, το 1913. Mm-hmm. Τώρα, ως προς τις ενδημικές ασθένειες, mm-hmm. Οι ελληνικές αρχές, όταν επελήφθησαν των ενδημικών ασθενειών με την έλευση των Βαβαρών και όταν οργανώθηκαν οι σχετικοί θεσμοί, δεν είχαν εικόνα, πλήρη εικόνα της καταστάσεως στη χώρα και ανέθεσαν στους νομιάτρους και τους επαρχιακούς γιατρούς της εποχής το 1838-41 να καταγράψουν ο καθένας στην περιοχή του, στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, τις ενδημικές ασθένειες, μαζί με άλλους με άλλες πραγματικότητες, την παραγωγή, τον πληθυσμό, τα επαγγέλματα κτλ. Σε πίνακες που έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύτηκαν τότε στην μια επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει αυτή, ακόμη. Υπάρχουν οι πίνακες, οι οποίοι μελετώνται, είναι διαθέσιμοι ως πηγή στις κατά καιρούς μελέτες. Έχουν χρησιμοποιηθεί όχι εκτεταμένα, όχι όσο θα έπρεπε, αλλά είναι εύκολα προσιτή. Και ήταν ένα είδος εξερεύνησης της χώρας, ουσιαστικά, υγειονομικής εξερεύνησης της χώρας. Εκεί φαίνεται πόσο εκτεταμένη ήταν ως ενδημική νόσος η ελονοσία. Δεν ονομαζόταν ελονοσία. Δεν υπήρχε ο όρος ακόμα. Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται συστηματικά από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά χρησιμοποιείται ο όρος περιοδική πυρετή ή διαλείποντες πυρετή, που ήταν η ορολογία που χρησιμοποίησε ο Ιπποκράτης όταν πρωτοπεριέγραψε την ασθένεια στη χώρα. Σημειώνω ότι η ελονοσία δημούσε στην Ελλάδα τουλάχιστον από τα νεολιθικά χρόνια. Μερικοί την νεολιθική εποχή. Την νεολιθική εποχή, ναι. Την έχει περιγράψει όπως είπε. Αρχαιολογικές μαρτυρίες, προφανώς για να το λέτε. Από αρχαιολογικά ευρήματα. Όχι αρχαιολογικά, τόσο πολύ. Φιλολογικές. Την νεολιθική. Και από μύθους και από αρχαιολογικές μελέτες. Ναι. Μαλάρια είναι ο διεθνής όρος της ελονοσίας. Ναι,
αυτό που ονομάζει ο Ιπποκράτης τριταίο πυρετό ή τεταρταίο πυρετό είναι η περιοδική πυρετή της Ελληνοσίας. Σας λέμε ότι με έπιασε τριταίος, με έπιασε τεταρταίος, έφρυξα. Χρησιμοποιούμε μεταφορικά το υποκρατικό λεξιλόγιο για την Ελληνοσία. Που είναι μια ενδυμική ασθένεια η Ελληνοσία, επανέρχεται στη χώρα μας. Έπαψε να δίνει εγχώρια κρούσματα στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά που μπορεί να εμφανίζονται σήμερα και επιτηρούνται πάρα πολύ μεθοδικά, είναι εισαγόμενα κρούσματα. Αλλά μέχρι το 1975 περίπου υπήρχε εγχώρια ελληνοσία. Να. Και υπήρχαν διάφοροι τρόποι αντιμετωπίσεως, κυρία Γαρδίκα. Η ευκάλυπτη, ναι. Το κινήνο, για μιλήστε μας. Ναι. Τα γράφετε αυτά πολύ ωραία στο βιβλίο σας. Ένα από τους τρόπους, πολύ δαπανηρός τρόπος, ήταν τα έργα αποξήρανσης και στη συνέχεια με ψεκασμούς, με πετρέλαιο και με διάφορες άλλες ουσίες. Μας ψέκασαν κανονικά τότε, δηλαδή. Αυτό το σύστημα ήταν πολύ δαπανηρό, ναι. Και το ευκολότερο και το πιο διαδεδομένο και το πιο δημοφιλές ήταν η λήψη κινίνου. Το κινίνο ήταν ένα φάρμακο γνωστό ήδη από το 16ο αιώνα. Σύμφωνα από το 17ο αιώνα. Mm-hmm. Το έφεραν από τις Άνδης, από το Περού, οι Σουίτες μοναχοί στην αρχή. Ήταν το φλοιό ενός δέντρου. Και οι Έλληνες κάθε σπίτι ήξεραν το κινήνο. Ναι, ναι. Κυρίως ήταν γνωστό το κινήνο στους Έλληνες γιατρούς που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό. Οι Βαβαροί το έφεραν μαζί τους για το στρατό τους. Το χορηγούσαν δωρεάν και στους χωρικούς όταν είχαμε εξάρσεις, επιδημικές εξάρσεις. Και χορηγεί κυρίως... το δωρεάν τότε. Όχι, χορηγεί το δωρεάν τότε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Αυτό λέω, στις επιδημίες. Υπήρχε η χορήγηση δωρεάν. Ναι. Κατά τα άλλα το αγόραζαν οι χορηγοί. Το αγόραζε ο κόσμος. Όλοι το διέθεταν, το χορεύονταν, εκτός από τους φαρμακοποιούς και οι ίδιοι οι γιατροί. Ήταν ψυχνά αντικειμενοθείας. Ακριβό φάρμακο. Δεν μπορούσαν να το αγοράσουν όλοι. Και είχε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του, γι' αυτό και κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες απόπειρες να δημιουργηθούν συνθετικά φάρμακα κατά της ελαιονοσίας. Όπως είναι η χλωροκίνη. Χλωροκίνη τώρα, ναι. 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 Ένα συνθετικό φάρμακο κατά της ελαιονοσίας. Κατά το Μεσοπόλεμο, η Ελλάδα κατανάλωνε το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής κινήνου. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει εμβόλιο, κυρία Γαρδίκα, για να κλείσουμε το θέμα της ελαιονοσίας. Δεν υπάρχει εμβόλιο για την ελαιονοσία. Έχει βρεθεί το εμβόλιο. Όχι είναι ακόμα. Είναι μια αρρώστια που ταλανίζει τον κόσμο ακόμη και στα τροπικά κλίματα, διότι μεταφέρεται από τα κουνούπια, από ένα συγκεκριμένο είδος κουνούπιου. Αυτός που θα, η ομάδα που θα βρει το εμβόλιο κατά της ελαιονοσίας θα πάρει το Νόμπελ. Ήδη υπάρχουν Νόμπελ, 5 Νόμπελ που σχετίζονται με την ελαιονοσία. Αυτό θα είναι το 6ο, αν και όταν βρεθεί. Αν θέλετε να δείξουμε μερικές εικόνες που σχετίζονται με την ελαιονοσία στην Ελλάδα, φυσικά. Μπορούμε να δούμε την εικόνα 11. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τοπίο, ελληνικό τοπίο, στην Ήπεθρο, με τις μικρές συλλογές υδάτων και είναι γιατροί που μελετούν τα κουνούπια που αναπαράγονται. Στο έλος, ουσιαστικά. Αυτό είναι
μία εικόνα από τη μεγάλη βρύση έξω από την Στυλίδα, κοντά στη Λαμία. Και μπορούμε να δούμε και το 12. Εδώ είναι μία ομάδα γιατρών δεξιά, που επισκέπτεται ένα σχολείο στο Μαραθώνα, γύρω στο 1910, που έχει το χωριό πάσχει από μία πολύ μεγάλη έξαρση ελληνοσίας και μαθαίνει στα παιδάκια, βλέπουμε και τους δασκάλους στο γύρω από το τραπέζι, μαθαίνει στα παιδάκια πώς να λαμβάνουν το κίνηνο. Και είναι ένα κοριτσάκι δεξιά, φοράει τα κυριακά της ρούχα και στο χέρι της κρατάει ένα κομμάτι ψωμί, μέσα στο οποίο έβαζαν το κίνηνο για να μπορεί να το... ήταν πάρα πολύ πικρό, για να μπορεί να το καταπιεί. Είναι μια φωτογραφία προπαγάνδας της εποχής. Ωραία, ευχαριστούμε. Μιλήστε μας γι' αυτό που έχει ενδιαφέρον και γράφετε στο βιβλίο σας, για τους ευκαλύπτους, πόσο ευκάλυπτος, εισήχθη από την Αυστραλία ως... Ναι, δεν ενδυμεί στην Ελλάδα. Είναι ένα δέντρο που ενδυμεί στην Αυστραλία. Και στα μέσα του 19ου αιώνα το έφεραν οι Ιαπώνοι στις χώρες της Μεσογείου. Στην Ελλάδα ήρθε γύρω στη δεκαετία του 1860 και άρχισε να φυτεύεται πολύ συχνά σε χώρους που συγκεντρώνεται ο κόσμος, όπως στην σχολεία, σε νοσοκομεία, σε στρατώνες και στις παρυφές των δρόμων, κοντά σε ρέματα. Πάντοτε όμως δεν φύεται από μόνο του, είναι προϊόν προγραμματισμένης φύτευσης. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είναι μέρος του ελληνικού τοπίου, κανένας δεν θα σκεφτεί αυτό το δέντρο πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Το έχουμε ενσωματώσει στην κουλτούρα μας. Χάρη στην υδροφιλία του. Πολλοί μπορεί να νομίζουμε εξαιτίας της οσμής του, αλλά κυρίως εξαιτίας του ότι είναι ένα υδρόφιλο δέντρο, οπότε αποξηραίνει επί της ουσίας το έδαφος. Δηλαδή, απορροφά τα λιμνάζοντα ύδατα. Ναι. Και το έχουμε συνηθίσει, βέβαια. Παρακαλώ. Δεν αναρωτιέμαι πώς βρέθηκε ο ευκαλύπτος από την Αυστραλία στην Ελλάδα. Βλέπουμε συστάδες ευκαλύπτων έξω από σχολεία, κατά μήκος των δρόμων, σε νοσοκομεία κοντά. Είναι αυτή η παλιά γνώση. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς μπορεί, το βλέπουμε και τώρα αυτό, με έναν τρόπο πώς αλλάζει η ζωή μας, να επηρεάσει, κυρία Γαρδίκα, εσείς που μελετάτε την ιστορία, μια επιδημία, τη δημιουργία κρατικών δομών, τη σχέση μας με το κράτος, τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Ναι, αυτό το βλέπουμε και σήμερα και υπάρχει μία συζήτηση στο δημόσιο λόγο για τη σχέση αρρώστιας και επιδημικής αρρώστιας και επάρκειας του κράτους. Και το βλέπουμε και διάφορες χώρες να διαφοροποιούνται ως προς αυτό. Με αρκετή ικανοποίηση μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται από τη σωστή πλευρά της υπόθεσης. Αποτελούμε υπόδειγμα για μια σπάνια στιγμή της ιστορίας μας, έτσι. Η χώρα αποτελεί υπόδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες του προηγμένου κόσμου. Κάποια στιγμή κάναμε συνετές επιλογές. Δόξα τω Θεώ. Θα επανέλθω στο παράδειγμα της Πανόλος, για ένα εμβληματικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το βλέπουμε στην τελευταία επίσκεψη της Πανόλους στην Γαλλία, συγκεκριμένα στη Μασσαλία, το 1720. Που εμφανίστηκε επιδημία Πανόλους στη Μασσαλία. Τότε το γαλλικό κράτος παρέταξε στρατό γύρω από την Μασσαλία, απομονώνοντας τη Μασσαλία από την υπόλοιπη χώρα και έτσι έσωσε την Γαλλία από την επίσκεψη της Πανόλους. Και αυτό το περιστατικό, αυτό το συμβάν, έχει θεωρηθεί ως εμβληματικό και ως ένα σημάδι της δημιουργίας και της ενίσχυσης του
συγκεντρωτικού κράτους της Γαλλίας. Η Γαλλία ήταν ένα από τα πρώτα κράτη της Ευρώπης που δημιούργησε συγκεντρωτικές δομές στην εξέλιξη των δομών της. Επίσης, μια άλλη περίπτωση οργάνωσης κρατικών δομών έχουμε ακόμα νωρίτερα, τον 14ο αιώνα, στην πόλη της Ραγούζας, που είναι το Ντουμπρόβνικ. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πανδημίας της Πανόλους, αυτής που έχει ονομαστεί Μαύρος Θάνατος, αρχές της Ραγούσας εγκαινίασαν το θεσμό της καραντίνας. Το 1377 οι αρχές της Ραγούσας ήσαν οι πρώτες που υιοθέτησαν αυτή τη μέθοδο αντιμετώπισης της επιδημίας. Να πούμε κυρία Γαρδίκα, εδώ να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πούμε τι ακριβώς ήταν τότε η καραντίνα και ότι αφορούσε βέβαια από το 40 ημέρες, όπως η λέξη δειλή. Πείτε μας δύο κουβέντες σε αυτό. Ήταν κατά βάση η απομόνωση των πλοίων. Των πλοίων, των εμπορευμάτων, των επιβατών των πλοίων για 40 μέρες, ώστε να μην μεταφέρουν τη μόλυνση. Δεν ήταν σαφές, όπως είναι σήμερα, τι ήταν η μόλυνση. Αλλά πάντως ήταν ένα προφυλακτικό μέτρο για την προστασία του πληθυσμού. Η αποτελεσματικότητα του οποίου μέτρου αποδεικνυόταν από την επιτυχία του. Δεν γνώριζαν τότε για το βακτήριο της Πανόλους. Φυσικά, τα ήρθαν πολύ αργότερα το 19ο. Φυσικά, σήμερα ή και αρκετά αργότερα, το 40 δεν σημαίνει τίποτα. 40 μέρες ήταν τότε. Και επειδή είχε επιτυχία αυτό το μέτρο, υιοθετήθηκε και από άλλες πόλεις με συστηματικό τρόπο, όπως για παράδειγμα από την Βενετία. Και στις κρίσεις της αρχηρίας στην ίδια τη Βενετία. Στην Ελλάδα οργανώθηκαν λοιμοκαθαρτήρια, όπως είπα προηγουμένως, κυρίως μετά το 1845, πριν είχαμε έτσι άτυπα λοιμοκαθαρτήρια, γινόταν επιτήρηση των εισερχόμενων πλοίων από τα Τελωνία. Στον Πειραιά το λοιμοκαθαρτήριο ήταν στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμίνα. Εκεί γινόταν η λεγόμενη κάθαρση των πλοίων που έρχονταν στην Αθήνα μέσω Πειραιά. Και η καραντίνα σήμερα, αυτού του τύπου η καραντίνα σήμερα, έχει υποκατασταθεί από την συστηματική υγειονομική επιτήρηση που γίνεται με θεσμούς, όπως είναι ο ΕΟΔΗ σε μας σήμερα, που επικοινωνούν με τους διεθνείς οργανισμούς πάνω σε θέματα επιδημικών ασθενειών. Και εκεί προϋπόθεση για αυτή την επιτυχή συνεργασία είναι και η διαφάνεια. Να, βέβαια. Κάποια χώρα να μην αποκρύπτει τα κρούσματα που εκδηλώνονται. Κρίσιμος παράγων. Έχουμε και τώρα τις αμφιβολίες μας γι' αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Γιατί σκέφτεται μια ιστορικός, γράφονται κατά καιρούς, σε κάποιες χώρες, ότι ενδεχομένως να μην έχουμε τις πληροφορίες σε χώρες που δεν είναι και τόσο ελεύθερα τα καθεστώτα, εννοώ. Ναι. Σε άλλες χώρες, σε εμάς. Σε άλλες χώρες, όχι σε εμάς, προς Θεώ. Εμείς είπαμε ότι έχουμε τον κύριο Τσιόδρα. δεν υπάρχει χρεια άλλης ανάγκης. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι σκέφτεται μια ιστορικός τη στιγμή που στο βιογραφικό της χρόνο, το γενινέχον τώρα, ζει μία πανδημία και έρχεται σε επαφή με ένα φαινόμενο το οποίο το μελετά, το ερευνά κατά το παρελθόν. Είναι μία κρίση δημόσιας υγείας αυτή η σημερινή και αποτελούμε ένα μεγάλο εργαστήριο. Πώς αισθάνεστε? Η απάντηση
Είναι βέβαια υποκειμενική. Ναι, γι' αυτό λέω, είναι προσωπική ερώτηση. Ναι. Είναι η πρώτη φορά στον χρόνο της ζωής μας που βλέπουμε την συνάντηση της ανθρωπότητας με ένα νέο μολυσματικό παράγοντα, τον ιό που προκαλεί τον COVID-19, που είναι ζωονόσος όπως είναι κατά κανόνα οι μολυσματικές ασθένειες προέρχονται από τα ζώα του περιβάλλοντος μας, είτε τα κατοικίδια, είτε από την άγρια ζωή. Εδώ φαίνεται ότι είναι από την άγρια ζωή, από τις νυχτερίδες. Οπότε, φαινόμενα που συνέβησαν στο μακρινό παρελθόν, τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Και είναι ενδιαφέρον να δει κανείς ομοιότητες και διαφορές. Οι διαφορές μπορούν να εντοπιστούν στο γεγονός ότι σήμερα η επιστημονική κοινότητα είναι πολύ πιο διεθνής, συνεργάζεται, ανταλλάσσουν πληροφορίες και αντιμετωπίζουν κατά κανόνα σε συνεργασία και σε αλληλεγγύη το φαινόμενο με μεγάλες ταχύτητες, με δυνατότητα επεξεργασιών μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Το ενδιαφέρον επίσης είναι στην αντίδραση των πληθυσμών. Αφενός έχουμε φυσικά το φόβο. Αφετέρου παρατηρώ ότι επιβραβεύεται η αλληλεγγύη περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα, αλλά πάντως είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Και γενικά είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα ζωντανό εργαστήριο, παρατηρώντας την επιδημία και πανδημία. Σε προνομιακή θέση, αν μπορεί να είναι προνομιακή αυτή η θέση, τουλάχιστον από πλευράς παρατηρήσεων και ερευνών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το διαβάζουμε, το ακούμε όλο και περισσότερο, ότι αυτή η βίαιη κλιματική αλλαγή, τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει ο άνθρωπος στο περιβάλλον και κυρίως στο θέμα της βιοποικιλότητας, ενδέχεται στο μέλλον η ανθρωπότης να έρχεται όλο και πιο συχνά μπροστά σε τέτοια φαινόμενα, σε παρόμοιες επιδημίες, οι οποίες εξελίσσονται σε πανδημίες. Σας ανησυχεί η κλιματική αλλαγή ως παράγοντα? Ανησυχεί τους παγκόσμιους οργανισμούς και τους επιστήμονες που ασχολούνται με αυτές τις έρευνες και κατά συνέπεια μας ενδιαφέρει την ανησυχία. Βέβαια, ναι. Και είναι, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι προφανές ότι και θα εμφανιστούν νέες ασθένειες, αλλά και παλιές ασθένειες θα διαδοθούν. Έρθουν στο προσκήνιο πάλι. Ναι. Και επίσης, αν συνδυάσει κανείς την υπερθέρμανση του πλανήτη με την οικονομική επιταγή της ανάπτυξης, αυτό που στα ελληνικά λέμε growth, που ισχύει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργούνται πολύ σοβαρές πιέσεις, οικολογικές πιέσεις, που δημιουργούν προβλήματα και δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των ειδών. Και έχω, ας πούμε, πιο οικείο το παράδειγμα της ελαιονοσίας, που μου είναι, έτσι, όπως σας είπα, πιο οικείο. Έχετε μελετήσει. Ξέρω ότι τα παράσιτα της ελαιονοσίας ήσαν 4. Το ένα από αυτά προκαλεί και θάνατο. Πρόσφατα, στην ανθρωπότητα εμφανίζεται και ένα 5ο παράσιτο στην Ινδονησία, διότι οι τοπικοί πληθυσμοί, στην προσπάθειά τους να προχωρήσουν την ανάπτυξή τους και την αγροτική τους ανάπτυξη, εισέβαλαν σε οικοσυστήματα στα οποία ενδημούν κουνούπια που τσιμπάνε γορίλες και μεταφέρουν στον άνθρωπο ένα νέο παράσιτο ελαιονοσίας που είναι κατάλληλο και για τους πιθήκους και για τους ανθρώπους, και έτσι έχουμε ένα
το 1 πέμπτο παράσιτο. Δηλαδή, η ροή της σχέσης ανθρώπου και άλλων συγκατοίκων στον πλανήτη είναι σε μια δυναμική εξέλιξη. Και επηρεάζεται και από την υπερθέρμανση του πλανήτη και από τις οικολογικές, ανθρωπογενείς οικολογικές πιέσεις. Ένας κίνδυνος που πρέπει ιδιαιτέρως να προσεχθεί. Στο τέλος είμαστε και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και πάλι είναι μια προσωπική εκτίμηση αυτή η ερώτηση δική σας. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως κατά το παρελθόν πολλές από τις επιδημίες εξελίσσονταν σε πανδημίες κυρίως εξαιτίας του εμπορίου μέσα από τη θάλασσα, των στρατιωτών, όπως μας είπατε, είτε και των προσφυγικών ροών, φαίνεται ότι αυτή η πανδημία έχει ως κύριο λόγο εξαπλώσεως τον σύγχρονο τρόπο ζωής, δηλαδή την ευζοία, τα ταξίδια, τα αεροπλάνα, τα επιστημονικά συνέδρια μέσα σε αυτήν την παγκοσμιότητα που ζούμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς εκτιμάτε ότι αυτή η τελευταία πανδημία θα λειτουργήσει δραστικά, θα συμβάλλει ούτως ώστε να αλλάξει ο τρόπος ζωής μας και για πόσο καιρό. Είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό από κάποιον που δεν, που δεν είναι ούτε ο οικονομολόγος ούτε κοινωνιολόγος. Εγώ θα σας πω έτσι μια προσωπική ανειδίκευτη άποψη και μπορώ να σας μιλήσω και για τους φόβους μου. Ναι. Πρώτα απ' όλα, μετά το τέλος της πανδημίας, όταν θα έχει ελεγχθεί μάλλον η πανδημία με τα φάρμακα, την έβρεση ενός εμβολίου, τα πράγματα δεν θα είναι όπως πριν. Δηλαδή. Και δεν θα είναι όπως πριν, κυρίως από ό,τι λένε και οι ειδικότεροι μου, εξαιτίας των πληγμάτων που έχει δεχθεί η οικονομία. Και θα χρειαστούν ηγέτες του διαμετρήματος των ηγετών που είχαμε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να συντάξουν προγράμματα αναδιοργάνωσης του κόσμου. Θυμίζω ότι η αναδιοργάνωση του κόσμου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε ήδη από το 1941 στη χάρτα του Ατλαντικού από τους συμμάχους. Δηλαδή, ήδη εν μέσω πολέμου κοιτούσαν την επόμενη μέρα. Αλλά τότε είχαμε τον Ρούσβελτ και τον Τσέρτσιλ. Σήμερα η πραγματικότητα δεν υπόσχεται. Είναι φρούδες οι ελπίδες μας. Ναι. Και αυτός ο κόσμος τι θα είναι. Θα έχουμε την τεχνολογία που μας είναι γνωστή, τα smart μέσα, την ψηφιακή τεχνολογία, την επιτήρηση που αυτά τα μέσα διευκολύνουν και πάλι εκεί η χρήση του θα εξαρτάται, η χρήση των μέσων αυτών θα εξαρτάται από τη φύση των πολιτικών καθεστώτων που θα τα χρησιμοποιούν. Ένα κέρδος που ελπίζω να παραμείνει θα είναι η επιστημονική συνεργασία που εμπεδώνεται στην πράξη. Το αν θα ορθωθούν ακόμα πιο υψηλά φράγματα στα σύνορα, μου είναι δύσκολο να το φανταστώ με δεδομένη την ψηφιακή τεχνολογία και τις επικοινωνίες. Δηλαδή αυτός ο φόβος ότι τα κράτη θα γύρουν αμυντικούς φραγμούς μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο, αλλά δεν το βλέπω να επικρατεί. Αλλά αυτό που κυρίως για το οποίο ανησυχώ είναι για το πώς αυτή η κρίση θα επηρεάσει την κατανομή και αν θα θεραπεύσει μάλλον ή αν θα επιδεινώσει την τεράστια ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στους λαούς του πλανήτη. Αλλά έτσι πιο... Εννοείται μεταξύ ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Ναι. Τεράστιες, λυγκιώδεις ανισότητες.
Υπάρχουν μετρήσεις δηλαδή που το δείχνουν αυτό. Και οι ενσότητες αυτές παράγουν και ριζοσπαστικοποιήσεις και εντάσεις. Mm-hmm. Πολύ σοβαρά. Είναι γνωστά αυτό που όμως εγώ θα ήθελα να συγκρατήσουμε από την κρίση σε σχέση με τα καθημάς είναι να θυμόμαστε. Γενικώς οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνάνε. Έτσι, αυτό είναι στη φύση μας. Αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε πρώτον το πόσο επώδυνη εμπειρία φαίνεται ότι είναι αυτή η αρρώστια COVID-19. Δεν έχει τονιστεί αρκετά, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ επώδυνη ασθένεια. Φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι αναρωνίουν και οι γιατροί θα μπορέσουν να το περιγράψουν. Έχω διαβάσει περιγραφές που είναι πέραν περιγραφή, δεν θα μπορούσα να τις αναφέρω έτσι, με άνεση δημοσία. Και το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι να κρατήσουμε την αγάπη μας για το ΕΣΥ, για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να μην το ξεχάσουμε. Και για τους άλλους. Το είπατε ωραία. Και για το ΕΣΥ, για το εσείς, για τους άλλους. Ωραία το είπατε. Ακούστηκε αμφίσιμο. Και θα πρότεινα, αν μπορώ να προτείνω κάτι, κατά τακτά διαστήματα, ας πούμε, κάθε 6 μήνες. Ας πούμε, ένα εξάμηνο διάστημα εκεί, το ίδιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να δημοσιοποιεί τους δείκτες του, ώστε να γίνονται αντικείμενο συζήτησης, να είναι πάντα παρόν στη δημόσια συζήτηση. Όπως γίνεται δημόσια συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, τόσο ανέβηκε το τάδε κόμμα, τόσο κατέβηκε το άλλο κόμμα. Η συζήτηση για τους δείκτες του συστήματος δημόσιας υγείας στην Ελλάδα θα ήταν, νομίζω, κάτι πολύ χρήσιμο και παραγωγικό. Εξαίρετη ιδέα, κυρία Γαρντίκα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, εκ μέρους όλων, για αυτή τη συζήτηση και να θυμίσω στις φίλες και τους φίλους οι συζητήσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται την ερχόμενη 5η, 9 Απριλίου, στις 4, προς τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου για την αντιμετώπιση του COVID-19. Γερούν Ντάισεμπλουμ, Ζαν Πιζανιφέρη, Αλέξης Πατέλης και Μαρία Δεμερτζή. Κυρία Γαρντίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Υγεία, δύναμη και αγάπη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ θερμά. Ευχαριστώ.